Και νομίζω ότι, κοιτάξτε να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια είχε έρθει το λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ναι, ναι. Και είχε γίνει μεγάλο προσκύνημα στο Μενίδη. Και είχαν πει διάφορα. Είχα γράψει ένα σχόλιο τότε στην εφημερίδα που εργαζόμουν. Στην Καθημερινή. Ναι. Ότι τι ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πάνε εκεί. Με μεγάλο σεβασμό για αυτό που ψάχνουν, είχα καταλήξει, όχι σε ένα συμπέρασμα, σε μια σκέψη προς συζήτηση, ότι ψάχνουν την παρηγοριά για τη ζωή τους. Ψάχνουν τη ζωή τους. Οι πιο πολλές γυναίκες που έκαναν ουρά εκεί, ήταν αρκετά χρόνια πριν, ήταν οι μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη. Που έχουν... Αναμφισβήτητα ψάχνουν παρηγοριά οι άνθρωποι, δεν είναι, ή άρρωστοι αυτά, αλλά... Δηλαδή, άρα με ένα σεβασμό. Όχι, πρέπει να το δούμε. Υπουργέ, το θέμα δεν δημιουργεί. Δεν νομίζω ότι κανένας έκανε κριτική για το αν πρέπει να πάνε στην εκκλησία και ποιος πάει ο κόσμος και προσκυνάει και γιατί. Και εγώ έχω προσκυνήσει λείψανο. Όταν είχα πάει στην μονή του Σάββατο Υγειασμένου στην έρημο της Ιουδαίας, που είναι η αρχαιότερη λαύρα της χριστιανοσύνης, δηλαδή είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο της ανθρώπινου πολιτισμού. Στην έξοδο, ας πούμε, ήταν οι γυναίκες, δεν έπρεπε να μπουν μέσα με μια διπλωματική αποστολή της πρεσβείας. Μας βγάλανε λείψανο. Και σεβάστηκα αυτούς που μου το βγάζαν και έσκυψα και δεν το υπάρχει. Όχι. Δηλαδή από πάνω για τον Άγιο Σάβα. Για και τα γεράκια. Για τον Άγιο Σάβα. Για την πολιτική κίνηση να πάει στον Άγιο Σάβα και με συνοδεία υπουργού. Αυτό έχει ξεσηκώσει κάποια συζήτηση. Όλα τα άλλα προφανώς είναι σεβαστό το θρησκευτικό συνέστημα. Δεν θα τα βάλει κανείς με τους ανθρώπους που ψάχνουν παρηγοριά στο θείο. Αλλά στον Άγιο Σάβα. Στον Άγιο Σάβα. Εφόσον οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την ασθένεια, με τον πόνο, με την αβεβαιότητα, παίζεται η ίδια τους η ζωή, βρίσκουν κάτι. Εκεί σου λέει ο άλλος όμως. Η επισημότητα εντάξει είναι άλλο πράγμα. Και σύντροφή σας σου λέει εγώ είμαι υπέρ του, ναι, είμαι υπέρ του ουδετερόθρησκου κράτους. Δηλαδή να μην επιβάλλει καμία θρησκευτική πεποίθηση η κρατική εξουσία και το δημοκρατικό κράτος είναι αυτός είναι ο πυρήνας του. Μάλιστα. Είναι μια κάποια υπερβολή. Είναι υπερβολή. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε ένα θέμα που το κουβεντιάσαμε όλο τον προηγούμενο χρόνο για το έτσι, για λίγο. Η Αμφίπολη πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Ήταν ένα σόου προηγούμενα, είναι σε καλή κατάσταση, το δούμε το μνημείο, όλο μαζί το ίδιο. Το ίδιο εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Το ίδιο το μνημείο είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Πήγατε εσείς? Ναι, ναι, βέβαια. Είναι όλο, είναι ένα συναρπαστικό και το έβριμα και ο τόπος στον οποίο είναι και η ίδια η Αμφίπολη που είναι μια πολύ μεγάλη έκταση με τεράστιο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Και αυτά είναι γνωστά εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο τρόπος που έγινε η ανασκαφή και ας πούμε πλασαρίστηκε η ανακάλυψη είχε στοιχεία καταχρηστικά και στοιχεία σοου. Αυτό αναμφίβολα το λέγαμε και στη τηλεοράση τότε και το γράφαμε ότι υπήρξαν πολλές, δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ άλλη ανακάλυψη να έχει γνωρίσει τέτοια δημοσιότητα. Ανασκαφή. Ούτε καν η ανακάλυψη του τάφου της Βεργίνας από τον Αναβόλιο. Ούτε καν. Τώρα συνεχίζεται. Τότε ήταν και πιο αγνά και πιο αφελή τα μέσα εφημερίδες, ιστορίες. Πιο αγνά ακριβώς. Ναι, και δεν πιο, ήτανε το και λιγότερη τα μέσα. Οι τηλεοράσεις. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Είναι ένα δυνατό μέσο, θέλει πολύ δυνατή δηλαδή, εικόνα. Υπάρχουν θέλει μερικοί που ούτε θέλουν να σκέφτονται θα γινόταν αν υπήρχαν τηλεοράσεις 2.000 χρόνια πριν στο Γολγοθά. Ή στην Αυτοκτονία ή στο Σοκράτη. Θα του χτυπάγαμε μια κατευθείαν σύνδεση την ώρα που θέλει το χώνιο και θα είμαστε. Ούτε θέλουν να σκέφτονται τη μερική τη θέση. Συνεχίζεται τώρα. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Συνεχίζεται η ανασκαφή? Έχει τελειώσει? Η ανασκαφή έχει βάλει άνω τελεία. Ναι. Για να το καταλάβω. Έχει τελειώσει αυτός ο ανασκαφικός κύκλος. Έχει κλειστεί ο χώρος? Τι έχει γίνει? Όχι, όχι. Ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό. Ούτε το μνημείο είναι επισκέψιμο. Διότι εσωτερικά έχει ένα ευρύ σύστημα αναστηλώσεων. Είναι όλο με. Έχει κρυώματα, σκαλοσχές. Ειδική ένωση. Και τι έχουν παγώσει εργασίες, τι έχει γίνει? Όχι, γίνονται εργασίες αναστήλωσης. Ναι. Άρα δουλεύουν. Συντήρηση, αναστήλωση. Συντήρηση. Αυτό το. Διαμόρφωση του. Αυτό το που το βλέπω τώρα, τα θυμάμαι ένα-ένα, τα είχαμε ξεχάσει. Πώς το λένε το κάτω, το ψηφιδωτό, το φτιάχνουν. Συντήρηται. Ναι. Ωραία. Μερικά είναι μέσα, άλλα πράγματα έχουν φύγει, έχουν πάει στο Μουσείο της Αμφιπολίας. Τώρα εσείς λεφτά έχετε γενικώς για να τα κάνετε αυτά. Σου λένε τώρα, δώσε την Αμφιπολία. Δώσε το αρχαιολογικό.
Δώσε στο τάδε, δώσε στο κέντρο κινηματογράφου, δώσε το. Είναι σε όλους δίνεις από λίγο. Είναι πιο λίγο από ό,τι ήταν το 2006 ή το 2004 ή το 2008. Σε όλα προσπαθείς να κάνεις κατανομές. Σε όλα ανακαλύπτουμε σαν καινούργιοι διοικούντες, σαν καινούργια κυβέρνηση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο νοικοκυριού, πάρα πολύ μεγάλο. Σε όλα ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο εξορθολογισμού, εξυγχρονισμού, και επίσης ανακαλύπτω εγώ προσωπικά στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι υπάρχουν και πηγές παραγωγής ρευστότητας. Είναι μια μηχανή που παράγει πλούτο το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι, όπως... είναι ένα παραγωγικό Υπουργείο. Έχει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο εκμεταλλεύεται τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, τα αναψυκτήρια, τα πολιτήρια και όλα τα πνευματικά δικαιώματα από τις κινηματογραφήσεις και τις φωτογραφήσεις. Είναι, ναι, είναι μια μηχανή παραγωγή πλούτου. Ναι. Πλούτος. Η παλαιοτική κληρονομιά παράγει πλούτος. Να σας πω, δύο λεφτά. Εισιτήριο Έλληνας πληρώνε στον αρχαιολογικό χώρο. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού που είναι με μειωμένο ή με δωρεάν. Και ίσως υπάρχει και μια. Και τώρα πάντα το αυξήσετε, παραμείνει όσοι είναι. Πω, τι ακριβώς. Θα αυξηθεί η τιμή του εισιτήριου. Θα αυξηθεί, έτσι. Για τον Έλληνα όμως, γιατί. Για τον Έλληνα. Τώρα είναι ανάλογα τον ελληνικό χώρο, έτσι. Είναι τιμή, ενδιαφέρον. Να σας πω τώρα ενδεικτικά, ναι. Ναι. Πρώτον, το εισιτήριο στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία είναι από τα χαμηλότερα ή τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αλήθεια. Όταν έχει. Πας στη Φλωρεντία να μπεις μέσα στην. Καλά, στην, όχι μόνο Φίτσι, και στην Ουφίτσι και πληρώνεις την αυτό. Η Ιταλία είναι όλη ακριβή. Στη Βόρεια Ευρώπη τα κάποια άλλα μνημεία δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς. Είναι επίσης πολύ ακριβό. Το σπίτι της Άνναν Φρανκ έχει 15 ευρώ. Εδώ πόσο έχει. Μέρισε ένα σπίτι, ας πούμε, και κάνει 15 ευρώ. Πόσο πληρώνει το, για πέστε μας. Οι πιο πολλοί αρχαιολογικοί χώροι είναι από 2 έως 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι τα περισσότερα. Και 2 πάρα πολλά. Διεύρα. Όπου και να πας στην Ευρώπη, ξεκινάνε από 10 και ανεβαίνουν. Πάντως δεν θα μπορούσατε, ας πούμε, ειδικά για τους Έλληνες. Αλλά τους Έλληνες δεν θα μπορούσατε για τους Έλληνες, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, κάποιες Κυριακές σε ένα πρόγραμμα, σε ένα... ή είναι ευρωπαϊκά αντίκειται. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν Κυριακές ελευθέρας εισόδου, βεβαίως. Είναι, οι μαθητές όλοι είναι δωρεάν. Οι άνω των 65 έχουν μειωμένο ή αυτό. Οι πολίτεκνοι, οι δημοσιογράφοι. Το οποίο το θεωρώ... Δεν πάνε δημοσιογράφοι στα αρχαιολογικά. Μου. Και το θεωρώ ότι είναι και λίγο περιττό. Θα πάνε οι δημοσιογράφοι. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι έχουν άλλα μουσεία. Έχουν άλλα μουσεία να κοιτάνε. Δεν πάνε, δυστυχώς. Έχει πολλές ομάδες και πολλές Κυριακές. Κύριε Βουλιά, δεν ξέρω τι λένε οι μελέτες σας, οι μελέτες των υπηρεσιών σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί που στοχεύουμε είναι στους τουρίστες. Γιατί αυτοί πάνε κυρίως. Κατά 90%. Τους Έλληνες θα μπορούσατε να τους εξαιρέσετε. Ούτως ή άλλως πάνε λίγοι. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς. Δεν το ξέρω. Το λέει, τώρα ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε. Γιατί δεν βάζετε ένα εισιτήριο μέσω ίντερνετ να μπορεί ο άλλος να κλείνει από την Αμερική να μπαίνει στην Ακρόπολη ή στην. Τέλος Ιουνίου θα έχει αρχίσει. Αρχίζει πιλωτικά από την Ακρόπολη και τους χώρους πέριξ της Ακροπόλης. Αρχίζει. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Άρα λοιπόν επιτέλους καθιερώνεται η ηλεκτρονική αγορά. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, ναι. Ναι. Είναι ένα μεγάλο βήμα εξυγχρονισμού, δηλαδή αναβάθμιση τεράστια των υπηρεσιών για τους επισκέπτες και μια βάσιμη προσδοκία για μεγάλη αύξηση των εσόδων. Ανεβαίνουν τα έσοδα πάρα πολύ. Ναι. Στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ανέβηκαν 350%. Τι λες τώρα. Δεν ξέρω ομολογώ. Βγάζει ο άλλος όταν το σχεδιάζει από την πατρίδα του. Το βγάζει στην κυριοτήνη την ώρα. Και παραδίπλα μπορεί να πάει να το εκδώσει. Ναι, στο ξενοδοχείο το κατεβάζει από το τάμπλετ. Ναι, ναι, ναι. Ένα πράγμα. Στο θέμα της υποδομής του υλικού, του τουριστικού υλικού σε διάφορα πολύ σημαντικά μνημεία και αυτά, θα κάνετε κάτι άλλο. Θα υπάρχει κάποιο έργο. Γιατί δεν ξέρω βέβαια τα τελευταία 2-3 χρόνια τι έχει γίνει. Ομολογώ ότι οι έρευνες που είχα κάνει εγώ αφορούσαν πριν από 3-4 χρόνια. Αλλά έχουμε μείνει πίσω σε σύγκριση με τους απ' έξω. Η κατάσταση στα πολιτήρια εννοείται. Είναι ακόμη χαλιά. Στα πολιτήρια, είναι στην υποδομή, χαλιά. Στο υλικό, είναι... στα βιβλιάρια, τα φυλάδια. Έχουμε φυλάδια και βιβλία, έχουμε όχι, καλά. Βιβλία έχουμε μεγάλο είμαστε. Πρόβλημα στη διανομή τους. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο στήσιμο των πολιτηρίων και στην έγκαιρη προμήθευσή τους δεύτερον. Ναι. Και έχουμε και ένα πρόβλημα στο να έχουμε, ας πούμε, ελκυστικό υλικό προς πώληση. Αυτό. Όπως έχουν σε πολλά αυτό το αντιμετωπίζουμε τώρα με ό,τι δυνάμεις έχουμε τώρα και σχεδιάζουμε
εντυπωσιακό να σκεφτεί. Εννοεί αντίγραφα, χαρτοκόπτε, βιβλία, YouTube, αυτά. Όλο αυτό το. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, ένα νόμο του 1976-1975. Θα αλλάξει, θα αλλάξει. Το οποίο, ας πούμε, είναι στημένο μια εταιρεία, ένας οργανισμός νομικού πρόσωπο δημοσίου δικαίου βαρύ, το οποίο δεν, όχι δεν ευνοεί, φρενάρει την εμπορική εκμετάλλευση, την εμπορική ανάπτυξη. Αυτό σας λέω μόνο και δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Είναι δηλαδή ωραία. Αυτό που σε πιάνει. Θα δουλεύουν με τους φύλακες και οι απογευματινές βάρδιες το καλοκαίρι κτλ. Ήδη από την 1η Απριλίου, μεγάλη ενίσχυση εποχικών φυλάκων, οι μείζονες αρχαιολογικοί χώροι δουλεύουν 8-8. Ναι. Είναι jet, και, δηλαδή. Και έχουν, προφανώς επισκέψεις και μετά. Γιατί αυτό το πράγμα που γινόταν μετά τις 3 η ώρα να πηγαίνει στα κομμάτια και στο. Ήταν αντικείμενο. 8 με 8. Ναι. Έχουμε βάλει φουλ τις μηχανές. Έχουν πέσει πολύ εποχικοί. Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Είναι τεράστια η εκτάσεις των αρχαιολογικών. Ο αριθμός και οι εκτάσεις. Και τα χρόνια αυτά της κρίσης αδυνάτησαν. Έφυγαν πολλοί κόσμος. Και δεν γίνονται ανάλογες προσλήψεις. Ναι. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ το προηγούμενο, ειδικά για όσους ασχολούνται με αυτό το χώρο, είναι που πλακωθήκατε με τον κύριο Χατζάκη. Ναι. Ποιος πλακωθεί, εγώ δεν πλακωθήκα. Πλακωθήκατε. Υπήρξανε κάποια στιγμή ο διάλογος, δεν ήταν διάλογος. Εγώ δεν έκανα κανένα διάλογο. Ναι, ο διάλογος για των ανακοινώσεων, των δηλώσεων κλπ. Τι έχει συμβεί. Οι ανακοινώσεις οι δικές μας δεν είχαν κανένα χαρακτήρα. Σήμερα νομίζω τοποθετείτε η νέα διοίκηση, έτσι, που βάλατε. Ναι. Με, υπό τον σημαντικό σκηνοθέτη, τον κύριο Στάθη Λιβαθινό. Τώρα, εσείς είχατε πει. Πρόεδρε το Θανάση Παπαγεωργίου. Σπουδαία καλλιτέχνη και οι δύο. Εσείς είχατε πει ότι κάνετε έρευνα για τους ισολογισμούς του εθνικού. Αυτό έγινε κάτι, ολοκληρώθηκε κάποια έρευνα. Είναι εν εξελίξη. Διαχειριστικός έλεγχος από τους ελεγχτές δημοσίας διοίκησης και αν θα προκαλέσουν και έρευνα από ορκωτούς λυγιστές, είναι η αδίκηση. Είναι στο χέρι τους και νομίζω ότι θα γίνει κιόλας. Προς το παρόν, αυτό που είδαμε, ότι επειδή προκαλέσαμε, αυτός ήταν ένας λόγος απομάκρυνσης της παρελθούσης διοίκησης, ήταν η κατά εξακολούθηση παράληψη δημοσίου ανάρτηση στη διάβγεια των συμβάσεων έργου και εργασίας. Μα δεν είναι υποχρεωτική η ανάρτηση. Είναι απολύτως υποχρεωτική για όλους τους οργανισμούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Ό,τι βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης είναι απολύτως υποχρεωτικό για καθένα. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν ισχύουν κιόλας οι αποφάσεις άμα δεν αναρτηθούν. Ναι, βεβαίως αυτό. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο του νόμου. Υπάρχει θέατρο, δηλαδή δεν τα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί. Κάποιος θα υπάρχει, ας πούμε, ο οποίος ή αργεί, αλλά εδώ είχαμε χρήματα, μεγάλα ποσά. Εσείς αφήσετε υπονοούμενα δηλαδή ότι έχει γίνει κάτι οικονομικής φύσεως, όχι, κανένα υπονοούμενο. Αυτά θα τα βρουν οι έλεγχοι. Εγώ δεν έχω στοιχεία. Αυτό που έγινε μόνο είναι ότι αναρτήθηκε ο ισολογισμός και φάνηκε ένα μεγάλο έλλειμμα της τάξης του περίπου 1,6 εκατομμύρια. Το οποίο στους οργανισμούς υπάρχουν ελλείμματα, πλεονάσματα, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Εδώ φάνηκε ένα έλλειμμα. Αυτό ήταν ο λόγος που σας έκανε να προχωρήσετε τις αλλαγές. Και πολλά άλλα. Η διάβγεια ήταν ένα πράγμα, η αδιαφάνεια, δεν υπήρχε μια διαφάνεια στο πώς γινόντουσαν οι αμοιβές. Και υπήρχαν επίσης και τρεις τουλάχιστον παραβάσεις, ευθείες παραβιάσεις του ιδρυτικού νόμου. Ο οποίος λέει ότι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής δεν έχουν δικαίωμα να υπερβούν τις δύο συμβάσεις με το θέατρο εξωτερικές, εκτός του μισθού τους. Ναι. Προφανώς δεν έχουμε τώρα. Βρήκαμε τρεις. Δηλαδή, προφανώς δεν έχουμε τώρα. Ανταλλαγή συμβάσεως μεταξύ των. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μια ηθική απαξίωση προκαλεί, ας πούμε. Προφανώς δεν έχουμε τον αντίλογο με τον κύριο Χατζάκη, αλλά επειδή σας έχουμε εδώ ως υπουργό, οφείλαμε να σας ρωτήσουμε. Αυτά που σας ούτε λέω το ξέρουμε το θέμα, ούτε έχουμε τον αντίλογο. Ναι, οπότε, αυτά που λέω πάντως δεν είναι επιχειρήματα, ούτε προκαλώ κάποια συζήτηση. Είναι δημόσια στοιχεία, δημοσιευθέντα. Και είναι μέσα και στο νομικό κείμενο της ανακλήσεως της διοίκησης και στις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν προσθέτω τίποτα απολύτως. Εντάξει, πολύ απλώς δεν είναι συνηθισμένο καμιά φορά και πρόεδροι διοικητές οργανισμών να αλλάζει κυβέρνηση. Οι περισσότεροι υποβάλλουν τις παρατήσεις τους και τελειώνει. Το σύνηθες είναι. Μερικές φορές επιμένουν να μείνουν εκεί στη θέση τους. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο να υπάρχουν αυτοί οι δημόσιοι διαξυφισμοί μεταξύ ενός υπουργού από τη δική του πλευρά. Δεν προκάλεσα καμία συζήτηση και δεν απήντησα σε τίποτε. Εσείς πώς να προκαλέσετε, εσείς έχετε το μαχαίρι, εσείς και το πεπόνι. Όχι, δεν έχω.
Εσείς πήρατε τις αποφάσεις. Το πεπόνι είναι το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα και το μαχαίρι, εν προκειμένου, είναι το καθήκον της πολιτικής εξουσίας, του αιρετού, να ασκεί εποπτικό ρόλο, να ασκεί εποπτεία. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Εγώ δεν έκανα τίποτε παραπάνω από αυτό. Τα υπόλοιπα ασκριθούν από τους ελέγχους και τα δικαστήρια. Τώρα, επειδή... Κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα, μπορεί και να. Ναι, θα έχουμε και μαζί. Μα θα φέρουμε εδώ λίγο τον Σκουλά. Δεν θα το Σκουλά μα πήγε την εκδήλωση. Ναι. Δεν τίποτα. Ναι, αλλά πριν μόνο πιάσουμε τα καλλιτεχνικά, επειδή το θυμάμαι τον κύριο Ξηδάκη πολύ δυναμικό προεκλογικά. Ναι. Θέλω να το ρωτήσω τώρα πού βρισκόμαστε με τη συμφωνία με αυτό, τι θα γίνει. Θα προχωρήσει η συμφωνία, ποια είναι η εικόνα που κοιτάξτε, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, έχει κάνει ίσως περισσότερα και από όσο αντέχει πολιτικά για να επιτευχθεί μια συμφωνία, δηλαδή ένας συμβιβασμός που θα είχε όφελος για τη χώρα να μπορέσει να αναταχθεί και ένα όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει ότι υπάρχει Ευρώπη που μεριμνά και υπερβαίνει τα προβλήματα. Μήπως μερικοί δικοί σας προεκλογικά ανεβάσαν πολύ τον πύχη. Και φαίνεται τώρα, γιατί δεν είχαν βάλει έννοιες μερικοί δικοί σας, ούτε συμβιβασμών, ούτε πόδινων. Εγώ ούτε... έχω μιλήσει και σε αυτό το στούντιο. Γνωρίζω εγώ ότι θυμόμαστε τι έχετε πει και πώς τα έχετε πει και μια χαρά τα έχετε πει. Αλλά λέω μήπως μερικοί δικοί σας το. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία για τη χώρα, είμαστε μια χώρα πληγωμένη, ένα κράτος πληγωμένο και ένας λαός πληγωμένος επί 5 χρόνια. Πρέπει κάπως να βγούμε σε ένα ξέφωτο. Κατά τη γνώμη μου. Αν επιτευχθεί μια συμφωνία για την οποία είμαι αρκετά αισιόδοξος. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι άμα σου πάει 20% το ΦΠΑ στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, πώς θα το. Πώς θα έχεις θέμα. Το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα βάλεις στο τραπέζι και να τα πετάξεις. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν κάνει ρούπι πίσω αυτοί από αυτά που ζητάνε. Ναι, πιθανόν. Άρα ξέρουμε πια ότι τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Αν ας πούμε στους εταίρους. Είσαι ο λογικός, ο συμβιβαστικός, ο νυφάλιος, αυτός που θέλει να γίνει κάτι και βλέπεις το τείχος, απευθύνεσαι και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και στην ελληνική κοινή γνώμη, στον ελληνικό λαό και προχωράς. Το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορεί να κάτι, κάτι θα γίνει από όλα αυτά. Πάντως το δημοψήφισμα το χθες είπαμε το πήγαμε λίγο πίσω από ό,τι κατάλαβα. Πιθανόν. Όχι, πιθανόν. Πες μας το ανέει, όχι. Το πήγαμε λίγο πίσω ή όχι. Μάλλον. Κοιτάξτε. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, έχουν καταλάβει οι πάντες και ο ελληνικός λαός περισσότερο ότι αν η απέναντι πλευρά, οι εταίροι, οι οποίοι άλλοτε είναι εταίροι και άλλοτε δανειστές, έχουν απέναντί τους μια χώρα, δεν έχουν μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα. Ναι. Είναι ένας λαός ολόκληρος. Αν θέλουν να βάλουν σε μια περιπέτεια τη χώρα, η χώρα θα απαντήσει και θα ανταποκριθεί. Στην ιστορική της τύχη. Εχθές ήμουν στο Μίκη Θεοδωράκη. Μια επίσκεψη στο σπίτι του, της βουνοκορφής της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μας είπε ότι η ζωή ποτέ δεν τελειώνει. Μέσα στην κατοχή κάναμε γιορτές. Βλέπαμε θέατρο. Η ζωή θα συνεχιστεί. Με νύχια και με δόντια. Σωστό. Τίποτε. Δεν πληρώνει. Μιλάς για κατοχές. Λοιπόν, διάλειμμα. Ο Μίκης μιλούσε από το 1944 μέχρι τα χρόνια του 1960 που έγινε διεθνή στάρ και τον καλούσαν στο Covent Garden. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.